νέα μέτρα, το νέο πακέτο μέτρων και θα επαναλάβω ότι πρόκειται για σενάρια και όχι για τελικές αποφάσεις, αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι εάν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση από διαπραγματευτικής πλευράς έχει τη δυνατότητα να θέσει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αυτή τη συζήτηση με την Τρόικα κάποιες κόκκινες γραμμές. Όλγα, πολύ φοβάμαι πως όχι. Δεν έχει η κυβέρνηση τη δυνατότητα, δεν έχει πολλά διαπραγματευτικά περιθώρια. Νομίζω πως θα κάνει σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η διαπραγμάτευση και το πρόγραμμα ό,τι τις υποδείξουν οι δανειστές μας. Είναι τόσο μεγάλη η αδράνεια που έχει επιδείξει τους προηγούμενους μήνες στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων που ζητούσαν μετεπιτάσσεως οι δανειστές και είναι τόσο μεγάλη η πίεση πλέον και η δυσαρέσκεια από την πλευρά της Τρόικας που νομίζω ότι τα περιθώρια πραγματικά είναι ελάχιστα, είναι ασφυκτικά. Άρα και το στοιχείο αυτό της εργασιακής εφεδρείας, ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας ή πιθανότατα των απολύσεων από τον ευρύτερο δημόσιο και ενδεχομένως και από το στενό δημόσιο τομέα, και το αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται ευρύτατα, πλέον δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θεωρείται κόκκινη γραμμή. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει η δήλωση του κυρίου Βενιζέλου η προηγούμενη ότι η εργασιακή εφεδρεία θα φτάνει απλά μέχρι τις παρυφές του δημόσιου τομέα. Σήμερα είδαμε ότι στο παιχνίδι και στη συζήτηση μπήκε και ο στενός δημόσιος τομέας. Είδαμε όλους τους αξιωματούχους της Τρόικας και ο κύριος Στρά και ο εκπρόσωπος του Όλη Ρεν είπαν ότι ο κύριος Στρά μίλησε για ταμπού, ότι δεν πρέπει να έχουμε ταμπού. Ο κύριος Αλταφάς αρνήθηκε να πει ένα ναι ή ένα όχι αν όντως το έχει ζητήσει αυτό η Τρόικα και είπε ότι εάν χρειαστεί θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Τώρα, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο εφόσον οι πιέσεις αυτές συνεχιστούν και αν δεν δεχτεί η Τρόικα το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με την εργασιακή εφεδρεία θα μειωθεί το προσωπικό στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου στο στενό δημόσιο τομέα υπολογίζονται σε περίπου 50.000 άτομα. Ναι. Σε αυτή τη δεξαμενή πρέπει να προσθεθούν άλλες 35.000 άτομα που είναι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου επίσης στο στενό δημόσιο τομέα. Μιλάμε λοιπόν, δηλαδή συνολικά, Σοφία, για 85.000 ανθρώπους. Αυτή είναι η δεξαμενή η οποία θα συρρυκνωθεί ή το σύνολο των 85.000 θα μπει στην εφεδρεία, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Τρόικα πιέζει για να φύγουν μέχρι το 2015 τουλάχιστον 150.000 άτομα από το δημόσιο. Σε αυτή τη δεξαμενή όμως πρέπει να προσθέσουμε και τις 140.000 των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι το σύνολο λοιπόν των συμβασιούχων αορίστου και ορισμένου χρόνου. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση να δούμε πόσοι θα πρέπει να φύγουν και με ποιο τρόπο, με καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ή με απολύσεις. Αν φύγουν, ακόμα δεν το ξέρουμε. Ναι, αν φύγουν. Όλα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Να πάμε στις Βρυξέλλες.